παρουσία σύσκεψη του κτηνοτροφικού συλλόγου Ανατολική Ευρωδέα και Νότια Λεκάνη Βεγορίδα στο Αμίτεο. Εγώ θα αναφερθώ πιο πολύ στα Μήλα, γιατί είμαι από την περιοχή που η καλλιέργειά μα είναι δυναμική στη μηλοκαλλιέργεια. Μετά θα συνεχίσει ο αντιπρόεδρο με τα Παδάκινα. Φέτο τα Μήλα πήραν κάτω του κόστου. Και δεν απορροφήθηκαν όλα. Πρέπει να δώσουμε σε όποιους δεν είναι εδώ μέσα σε αυτήν την αίθουσα και στους φίλους μας, σε όλους τους αγρότες, να καταλάβουν ότι πρέπει να πάμε σε συλλογική προσπάθεια, σε μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Όλοι μαζί, ενωμένοι και δυνατοί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε λύσεις. Τα αιτήματά μας είναι το κόστος παραγωγής, οι κατώτατες συγκυμένες τιμές, η αλλαγή κανονισμού ΕΛΓΑ και αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος. Φταίμε κι εμείς που είμαστε σε αυτό το σημείο, που φτάσαμε εδώ σε αυτό το σημείο, γιατί ο καθένας μας λειτουργεί με το εγώ του και το εμείς του και ποτέ δεν συνεννοούμαστε. Πρέπει κάποια στιγμή αυτό να αλλάξει, να έρθουμε σε ομάδες παραγωγών, να πιέσουμε την κυβέρνηση να αλλάξει τα κριτήρια για ομάδες παραγωγών, γιατί με τα σημερινά δεδομένα είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε κι εμείς ομάδες παραγωγών, να συνεργαστούμε μεταξύ μας. Και να πούμε και στις συνεταιρισμούς. Αν αυτό μπορέσουμε να το καταφέρουμε, σαν Δυτική Μακεδονία, γιατί όλα τα φρούτα έχουν υποστεί ζημιά, το ροδάκινο, το αχλάδι, το μήλο, το νεκταρίνι, το ακτινίδιο, του χρόνου θα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ευχαριστώ όλες και όλους που παρευρίσκεστε στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιεί για πρώτη φορά, όπως είπε η Ρένα, στην περιοχή του Αμιντέου, γιατί ο Σύλλογός μας αγκαλιάζει δύο μεγάλες περιοχές, αυτή της Ανατολικής Λεκάνη, της Ανατολικής Εορδαίας και της Νότιας Λεκάνης Βαγορίτιδας. Και σε αυτό το σημείο ακόμα εμείς όλοι που οργανώσαμε αυτό το σύλλογο και προσπαθούμε να οργανώσουμε ακόμα περισσότερους αγρότες ώστε να είμαστε πιο ενωμένοι και πιο συλλογικοί στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, ήρθαμε ακόμη από την έναρξη της οργάνωσης αυτού του συλλόγου, ήρθαμε σε αντιπαράθεση και σε αντιπαλότητα και με νομικά κομμάτια ακόμα, όπου για παράδειγμα η πολιτεία θέλει οργανωμένους μεν συλλόγους, αλλά στα πλαίσια ενός δήμου. Το λέω αυτό γιατί παραγωγοί οι οποίοι είναι στο Δήμο Αμιντέου με παραγωγούς που είναι στην κοινότητα των Κομινών του Δήμου Εορδαίας έχουν μία απόσταση 2 χιλιόμετρων. Γνωρίζονται, έχουν κοινές καλλιέργειες οι αγρότες, δεν μπορούν όμως με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει να ενωθούν σε ένα σύλλογο. Αυτό καταρχήν είναι αντισυνταγματικό γιατί έρχεται και διαιρεί τον κόσμο και δεν τον αφήνει να παλέψει για τα δικαιώματα τα οποία είναι κοινά. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο, οι αγρότες από το Φαράγγι και το Μανιάκι μπορούν να είναι σε ένα σύλλογο με αγρότες από το Λέχοβο και το Βαρικό και δεν μπορεί να είναι οργανωμένοι με συναδέλφους μας που είμαστε δίπλα στους πύργους, στο Μεσόγειο και στα Κομινά. Αυτό είναι κάτι απαράδεκτο, το οποίο δείχνει ότι η πολιτεία προσπαθεί και σε αυτό το σημείο ακόμα να ελέγξει το κίνημα, προσπαθεί να δημιουργήσει τριβές εσωτερικές μέσα στον αγροτικό του κόσμο, προκειμένου να μην υπάρχει αυτή η μαζικότητα. Σε αυτό το κομμάτι απάνω ήρθαμε και αντισταθήκαμε, οργανωθήκαμε, δημιουργήσαμε αυτό το σύλλογο, συμμετέχουμε σε πανελλαδικές συσκέψεις, συμμετέχουμε σε πανελλαδικές δράσεις μέσα από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, η οποία τα τελευταία χρόνια διεκδικεί, αναδεικνύει προβλήματα και όχι μόνο τα αναδεικνύει, αλλά παλεύει και πολλά από αυτά τα αιτήματα τα οποία έχει θέσει τα προηγούμενα χρόνια έχει καταφέρει και έχει κερδίσει πράγματα τα οποία φαινόντουσαν ακατόρθωτα. Με παρέμβαση λοιπόν της Πανελλαδικής και των Συλλόγων, αυτό το αίτημα ικανοποιήθηκε και πήραν πετρέλαιο ως επιστροφή φόρου καυσίμων όλοι οι αγρότες της Ελλάδος. Δεν ήταν να κατόρθωμα αυτό. Όχι. Ήταν. Όταν εχθές, μόλις εχθές,
Ένα από τα θέματα που αναδεικνύει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στην αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος όσον αφορά τα Ροδάκινα, γιατί η σύσκεψη στη Βέρεια είχε γίνει με αφορμή τα προβλήματα του Ροδάκινου και τη διακίνησή τους, είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Μόλις εχθές, είδαμε ξαφνικά στους λογαριασμούς μας οργανωμένη παραγωγή να παίρνουμε μέρος κοινοτικών πόρων, γιατί είμαστε οργανωμένοι σε συνεταιριστικά σχήματα και η αποζημίωση αυτή ήρθε λόγω του πολέμου, γιατί ο πόλεμος προκύπτηκε. Φέτος έγινε ο πόλεμος και είναι σε εξέλιξη. Αλλά με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι και εδώ ακόμη οι αγρότες, που είναι και αυτοί και είναι οργανωμένοι, είτε σε μικρές ομάδες παραγωγών, είτε σε συνεταιριστικά σχήματα, οι οποίοι δεν έχουν καταθέσει επιχειρησιακό πρόγραμμα το 2022, δεν είδαν ούτε ευρώ στους λογαριασμούς τους. Έρχεται λοιπόν η πολιτεία και ακυρώνει στην ουσία το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο έχει συντάξει ήδη. Όταν το Υπουργείο το ίδιο δίνει τη δυνατότητα σε ομάδες παραγωγών και μικρών ατόμων, μικρών αριθμών ακόμα, 5-10 ανθρώπων, να μπορούν να συνεταιριστούν, να κάνουν οργανωμένα σχήματα, να συμμετέχουν σε δράσεις και τους αποκλείει αυτό το μέτρο, έρχεται και ακυρώνει δηλαδή τον ίδιο τον εαυτό. Δεν μιλάω για τους μεμονωμένους αγρότες, που υπάρχει εκεί ένα άλλο κομμάτι μεγάλης μερίδας αγροτών, που για τον ΑΒ λόγο δεν θα μπούμε εμείς στη λογική, γιατί δεν είναι συνεταιρισμένοι, γιατί δεν συνεταιρίζονται. Αυτό θα πρέπει να το ελέγξει η πολιτεία και να αφήσει τον κόσμο, ώστε να είναι σε οργανωμένα σχήματα, αλλά δεν μπορείς να κάνεις εξαιρέσεις μεταξύ παραγωγών και να έρθεις αύριο να εφαρμόσεις με το Διέρε και Βασίλευε τη δική σου πολιτική. Σε αυτό το κομμάτι απάνω θα μας βρει αντίθετους, θα μας βρει απέναντι. Ένα από τα αιτήματα που θα συμπληρωθούν, πιστεύω, στο πλαίσιο της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων θα είναι σίγουρα αυτό. Γιατί, για παράδειγμα, στο χωριό μου υπάρχουν δύο συνεταιρισμοί. Ο ένας συνεταιρισμός με τα μέλη του πήρε αυτή την αποζημίωση και από όσο γνωρίζω, ο άλλος δεν έχει πάρει αυτή την αποζημίωση. Δεν είναι αδικία αυτό για τους παραγωγούς? Πόσο μάλλον για τους μεμονωμένους? Αυτό το κομμάτι πρέπει να το ρυθμίσει η πολιτεία. Εμείς προτείνουμε. Έχουμε προτάσεις. Έχουμε λύσεις. Το θέμα είναι να μας ακούσουν. Μέσα από το οργανωμένο κίνημα, το τονίζω αυτό, πρέπει ο κόσμος να συσπηρωθεί πίσω από τους συλλόγους. Να είμαστε ακόμη περισσότεροι. Το ότι οργανώθηκε ένα σύλλογος ακόμη είναι ένα θετικό βήμα. Ενώ σκακουμύρια έπονται. Το ένα πρόβλημα διαδέχεται το άλλο. Το ότι δεν υπάρχει μεγάλη απορροφητικότητα από τα λαϊκά στρώματα είναι γιατί δεν υπάρχουν αξιόλογες συντάξεις και μισθοί. Έρχεται να επιβαρύνει δηλαδή την εσωτερική κατανάλωση. Γι' αυτό το λόγο δεν πολλούνται και τόσο εύκολα τα μήλα. Όταν από τον παραγωγό θα φύγουν στα 20 λεπτά, γιατί να μην το αγοράσει ο απλός άνθρωπος, ο βιοπαλαιστής στην πόλη με μισό ευρώ? Με ένα ευρώ θα το έλεγα, που είναι 5 φορές πάνω. Γιατί θα πρέπει να είναι 10 φορές πάνω στη τιμή του προϊόντος? Ερχόμαστε λοιπόν σήμερα με τη σύσκεψη αυτή να καταγράψουμε προβλήματα, να ακούσουμε προβληματισμούς, αλλά και να προτείνουμε πάνω στην πρόταση την οποία έκανε η Πανελλαδική από τη Βέρεια, ότι πρέπει να γίνουν κινητοποιήσεις το τριήμερο 11, 12 και 13 Οκτωβρίου. Θα ξεκινήσω τη σκέψη μου με μια ερώτηση που να κάνει στον εαυτό μου. Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη μαρτυρική γειτονιά μου, λέω αν πρέπει να απαντήσω υποχρεωτικά σε ένα ερώτημα τι θετικό μπορεί να έχει αυτός ο πόλεμος, ο οποίος παίρνει τεράστιες διαστάσεις και κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Αν μπορείς υποχρεωτικά να απαντήσεις, αν πρέπει υποχρεωτικά να απαντήσεις αυτό το ερώτημα, είναι δύσκολο όταν χάνονται ψυχές, όταν χάνονται νέοι άνθρωποι και καταστρέφονται υποδομές, αλλά αν πρέπει να απαντήσεις υποχρεωτικά σε αυτό το ερώτημα, θα απαντούσα το μόνο που θα έβρισκα είναι ότι ο πόλεμος αυτός ανέδειξε πόσο εύθραυστη είναι η διατροφική ισορροπία, η διατροφική επάρκεια στον πλανήτη και δει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μπορούσε να μου δώσει ένα θετικό μήνυμα ότι πρέπει επιτέλους, μέσα από αυτή την κρίση, οι θεσμικοί, οι οποίοι αποφασίζουν
και τις στίχες των λαών, να δώσουν προσοχή στην πραγματική οικονομία και δει στις ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτοειδή τομέα, με τη διατροφή δηλαδή. Αλλά δυστυχώς αυτό δεν το βλέπουμε. Δυστυχώς, ενώ έχουν εκτοξευθεί τα είδη πρώτης ανάγκης, έχουν εκτοξευθεί όμως και τα εφόδια για να παραχθούν αυτά τα είδη πρώτης ανάγκης. Έτσι ελπίζω ότι αυτή η κρίση θα άφηνε στο περιθώριο παχυνούς μισθούς των Golden Boys, των χρηματιστηριακών δικτών και να στραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση κυρίως, επαναλαμβάνω, στον αγρότη και στον κοινοτρόπο, έτσι, αυτούς που στηρίζουν την διατροφική επάρκεια μιας κοινωνίας. Και αυτό θα πρέπει, μέσα στα όλα τα ζητούμενα, πρέπει να το καταλάβει η πολιτεία. Πρέπει να καταλάβει ότι χωρίς επάρκεια ειδών πρώτης ανάγκης, μία κοινωνία σε περίοδο κρίσης θα καταρρεύσει. Δεν είναι, για να σας δώσω να καταλάβετε, η επανεκκίνηση μιας οικονομίας, μιας καφετέριας, η οποία είχε κλείσει λόγω COVID και έγινε η άρση των περιορισμών λειτουργίας μιας καφετέριας, η οποία παρακινείται πατώντας το κουμπί μιας καφετιέρας. Η επανεκκίνηση μιας αγροτικής εκμετάλλευσης, η κτηνοτροφικής αγροτικής εκμετάλλευσης, απαιτεί ρευστότητα. Ήδη μπαίνεται σε λίγο στα πρώτα έξοδα της νέας καλλιεργητής περίοδου. Είστε ήδη εκτεθειμένοι στα εφόδια της προηγούμενης χρονιάς. Δεν μπορούμε να μιλάμε, δεν ξέρετε, ακόμη δεν έχουν γίνει εκτιμήσεις, δεν έχουν εκταμιευθεί χρήματα για το προανθρικό, είπατε. Είναι αδιανόητα πράγματα αυτά εδώ. Δεν επανεκκινείται μια αγροτική καλλιέργεια με το πάτη ενός κουμπιού όπως είναι σε μια καφετέρια. Προσπαθούμε ένα ορυχείο βεγόρας να αποκαταστήσουμε για να το δώσουμε στον πρωτοειδή τομέα και δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο πώς θα κτίσει ένα ορυχείο. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε, ως τώρα υπήρχε νομοθετικό πλαίσιο πώς θα ανοίξει την ορυχεία. Το πώς θα κτίσει την ορυχεία δεν υπήρχε ποτέ σε αυτή τη χώρα και προσπαθούμε τώρα να βρούμε το θεσμικό πλαίσιο να υπάρχει. Δεν θέλω να μπω σε μια αντιπολιτευτική οπτική. Υπάρχει πρόθεση της πολιτείας, υπάρχουν οι πιστώσεις, αλλά προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα θεσμικά. Τέτοια ζητήματα θα πρέπει να έρχονται, παιδιά, μέσα από ένα συνέδριο, στο οποίο, όπως είναι παράδειγμα η Διεθνής Έκθεση της Αλουμής, εκεί υπάρχουν δεσμεύσεις από την πολιτεία για το τι θα κάνετε τον επόμενο χρόνο και πρέπει να φτάσει στον προϋπολογισμό του κράτους. Αλλά νομίζω ότι τέτοια ζητήματα, να μην τα αναμασάμε, θα πρέπει να έρχονται και να λύνονται με μια ευρύτερη δημοσιότητα. Εμείς, σαν Δήμος, θα είμαστε κοντά σας, με τις όποιες δυνάμεις έχουμε, με τη φωνή τη δική μας. Επαναλαμβάνω όμως, ακόμη μια φορά, γιατί με έκανε εντύπωση ότι έστω και οι πρόσφατες πενιχρές, δεν ξέρω το ύψος, αποζημιώσεις που έγιναν λόγω του ΕΠΑΡ, που κάποιοι συμπολίτες μας δεν μπόρεσαν να αποζημιωθούν επειδή δεν λειτουργήσαν μέσα από συλλογικότητα, εντάξει. Θα πρέπει όμως η κατεύθυνση να αυτή, θα πρέπει να λυθεί αυτό άμεσα και να πιστούν και αυτοί οι οποίοι έχουν τραβούν μεμονωμένο δρόμο, ότι πρέπει μέσα από συλλογικότητες να ενώσουν τις δυνάμεις τους με όλους εσάς για να έχουμε λύσει στο πρόβλημα το αγροτικό της αγροδιατροφής. Όλες οι φωνές του κάθε αγρότη από κάθε χωριό να τις ακουστούν, όπως και να είναι δίκαιες οι κάθε αποφάσεις. Θα σταθώ στο σοβαρό ζήτημα, το οποίο το έχω ξαναθέσει. Όταν είναι η ώρα της οικονομικής, ο αγρότης να γνωρίζει την τιμή. Είναι ανεπίτρεπτο να μην γνωρίζουμε τι τιμή θα πουλήσουμε. Όπως είναι ανεπίτρεπτο κάθε Σεπτέμβρη, Οκτώβρη ή κάθε τέλος παραγωγής, εφόσον δίνουμε ανοιχτή τιμή και με δελτίο αποστολής, να μπορεί ο κάθε έμπορας να κόβει τόνους από κάθε αγρότη. Το θεωρώ έγκλημα. Ναι, μεν όταν υπάρχει πρόβλημα, χαλαζόπτωση, παραδείγματος χάρη,
ο κάθε έμπορας εκείνη τη στιγμή που παραλαμβάνει το εμπόρευμα από το συνεταιρισμό, από μία συνεργαζόμενη παντών, εκείνη τη στιγμή να βλέπει το προϊόν και να κρίνει ότι είναι σωστό ή πρέπει να αφαιρεθούν τα εκάστοτε κιλά. Σαφώς ο λύκος στην αντάρα χαίρεται που τόσα χρόνια κι εμείς μοσχοπουλούσαμε όσο μπορούσαμε τέλος πάντων και ήρθε η ώρα κι αυτοί να βγάλουν τα σπασμένα. Η καλλιέργεια του μήλου, του ροδακίνου και του κερασιού που καλλιεργούμε στην περιοχή μας έχει φτάσει οριακά να είναι κερδοφόρα ή όχι και η φετινή χρονιά που χτυπήθηκε και από καταστροφές όπως το χαλάζι, βροχόπτωση και όλα αυτά είναι δεδομένο ότι αν δεν αποζημιωθούν τα προϊόντα, σίγουρα θα πρέπει να τα συμπληρώσουμε μόνοι μας, γιατί δεν θα βγάλουμε και τα έξοδά μας. Αλλά φτάσαμε στο σημείο να παλεύουμε κάθε χρόνο για τη βιωσιμότητα των προϊόντων μας. Σίγουρα έχουμε κι εμείς κάποια λάθη, ο καθένας προσωπικά, τα οποία πρέπει για να διορθώσουμε. Αλλά φέτος πρέπει να σταθούμε στις ζημιές που γίνανε, γιατί ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα κάνουν μια τροπολογία στην κυβέρνηση να δώσουν προκαταβολές στις αποζημιώσεις για τα βαμβάκια και χαρακτηρίσαν κάποιες περιοχές Ξάνθη, Πέλα, Καβάλα, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πέλα και όλες συγκεκριμένες κεντρική Μακεδονία ήταν περιοχές όπου το βαμβάκι συγκομίζεται αυτόν τον καιρό. Και εμείς έχουμε τα κεράσια τα οποία πριν τρεις μήνες συγκομίστηκαν με όποιον τρόπο συγκομίστηκαν και ούτε λόγος γίνεται για προκαταβολή της αποζημίωσης και μας πάνε μάλλον για τέλος της χρονιάς από ό,τι ακούμε σε off the record, ας πούμε. Βάζεται και βάζει ο αγροτικός κόσμος. Το αγροτικό είναι το κορυφαίο ζήτημα στην Ελλάδα. Το 1981 πριν μπούμε στην ΕΟΚ ήμασταν πλεονασματική χώρα. Ούτε η κρίση του 2009 δεν μας ευαισθητοποίησε να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να φτάσουμε στο σημείο το ισοζύγιο μας τουλάχιστον να είναι μία ή άλλη. Γιατί αναφέρθηκε ο Δήμαρχος και ορθώς αναφέρθηκε, κανείς δεν είμαστε υπέρ του πολέμου. Ζούμε μία τραγική κατάσταση, μία νέα κατάσταση η οποία έχει ανατρέψει κυρίως το αγροτικό εισόδημα και το οικογενειακό του τέστην εισόδημα του κάθε αγρότη, του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη. 45 δισεκατομμύρια μοιράσανε από την εποχή του COVID. 45 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρω ποιοι τα πήρανε. Και δώσανε στον αγροτικό κόσμο 60 εκατομμύρια ευρώ πετρέλαιο και θα δώσουν άλλα 70 και 22 στο προανθικό πέραν του προϋπολογισμού, πέραν των προβλεπομένων. Και μιλάμε ότι ενώ ασχολείται το 10% του ενεργού πληθυσμού με τη γεωργία και το υπόλοιπο 10% έχει επιπρόσθετα εισοδήματα και ζει τις οικογένειές τους. Είναι ντροπή για τη χώρα. Είναι ντροπή. Και εκτός αυτού, ξέραν εκ των προτέρων, στηρίζοντας τις πολιτικές αυτές, ότι θα δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα σε μία σειρά προϊόντων, όπως το αχλάδι, το ροδάκινο, το βερίκοκο, το σταφύλι, το κεράσι και τώρα το μήλο που έχει πάει στον Αδύρ και άλλες καλλιέργειες, γιατί δεν έκανε το Υπουργείο μια επιστημονική ομάδα να στηρίξει όλους αυτούς τους αγρότες και όλες αυτές τις καλλιέργειες που πλήττονται. Λες αξίζει να τα δουλέψω, γιατί μπήκαμε στην αγροτιά και δεν βγαίνουν ούτε τα έξοδά μας. Και εγώ δεν θα βασιστώ τόσο πολύ, επικεντρωθώ τόσο πολύ στα χρήματα. Εγώ πραγματικά θέλω να πω ότι πρέπει εμείς οι νέες γενιές να κάνουμε πράγματα όχι για το οικονομικό κομμάτι, όσο για, να δώσω παράδειγμα για να καταλάβετε, να κάνουμε αιτήματα για δίχτυα, 100% επιδοτούμενα, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα δεν μπορούμε να τα πληρώσουμε. Να κάνουμε για μετεωρολογικούς σταθμούς στα χωράφια μας, για να μπορέσουμε με την ενεργειακή κρίση που υπάρχει και το νερό και ο καιρός να μπορέσει το χωράφι να βγάλει αυτά που πρέπει να βγάλει. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό θέλω να πω. Επίσης να προσθέσω κι εγώ κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, καλά, ναι μεν, να διεκδικούμε τις αποζημιώσεις από τις ζημιές φυσικές που παθαίνουμε. Αλλά δεν είναι μόνο κάθε χρόνο να περιμένουμε να μας τυπάει το χαλάζι και να περιμένουμε από τον ΕΛΓΑ να μας πληρώσει. Να κοιτάξουμε, να πάμε ένα βήμα μπροστά.
ποιες καινοτομίες, ποια όργανα μπορούμε να γλιτώσουμε. Υπάρχει μια κλιματική αλλαγή μπροστά μας. Φανερή. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται. Τι μπορούμε να κάνουμε, να γλιτώσουμε το παγετό. Εμείς σαν αγρότες θέλουμε να μην παθαίνουμε ζημιές, να καλλιεργούμε το φρούτο που παράγουμε και να το πουλάμε. Όχι να έχει το παγετό και να κοιτάμε πώς θα πάρουμε τα λεφτά από τον Ελλάδα. Να βρούμε κάτι για πρόληψη, να βρεθούν λύσεις. Μόνο που έχει ο καθένας μία, δύο, τρεις, τέσσερις, να επιδοτηθεί 100% να βάλει φωτοβολταϊκά για την πομόνα του. Να μην έχει κόστος το ρεύμα. Φοβάσαι να πατήσει το κουμπί. Να επιδοτηθεί και να βάλει 100%, όχι τα δίνει αλλού κι αλλού. Το που τους αρέσει. Στο κοπελούζο ελαστής εδώ, στον άλλον πώς τον λένε. Αυτά, ευχαριστώ. Από 10 ντοματεία στον κήπο μου δεν έχω φυτέψει τίποτα άλλο και θέλω να βάλω ένα πιο γενικό θέμα, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση αυτή που ξεκινάει ένα σύλλογο. Και εδώ πρέπει να πούμε δύο πράγματα λίγο πιο ξεκάθαρα για το γενικό πλαίσιο. Υπάρχει απορία και πολλοί λέτε τη ενημέρωση τη πολιτεία για τα προβλήματα των αγροτών. Στο βαθμό του τοπικού ζητήματος που μπορεί να προκύψει κάπου και πράγματι να μην έχει φτάσει στην Αθήνα, μπορούμε να το συζητήσουμε. Στο βαθμό του γενικού, μην έχετε καμία απορία αν το γνωρίζουν ή όχι. Η ίδια η πολιτεία τα δημιουργεί. Το ότι οι αγρότες δεν έχουν εξασφαλισμένη τιμή στο προϊόν τους, δεν είναι κάτι που προέκυψε στη Φλόρινα ένα απόγευμα, τρίτη βράδυ. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εδώ και χρόνια ταλανίζει. Και είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο να δουλεύετε όλη μέρα και να μην ξέρετε στο τέλος πόσο κάνει αυτό που δουλέψατε. Εγώ αύριο θα πάω στο γραφείο, θα καθίσω 2 ώρες και ξέρω, στην καλύτερη θα πάρω 10, στην χειρότερη θα πάρω 5 με αυτό που θα δουλέψω. Δεν μπορεί η κοινωνική ομάδα, η οποία είναι η βάση της τοπικής οικονομίας εδώ πέρα, ή αν δεν είναι, θα γίνει, γιατί αυτό δείχνουν τα στοιχεία, να μην ξέρει και να μην έχει διασφαλισμένο το τι λεφτά παίρνει. Κεντρωθούμε λίγο στις 13 Οκτωβρίου, πώς θα γίνει όλοι εμείς να έχουμε το τρακτέρ μας στο Αμίντεο και μαζί με εμάς και οι φίλοι μας αγρότες που δεν ήρθαν σήμερα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία γιατί μαζί με την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων θα γίνουν συναλλητηρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Οπότε μόνο έτσι θα μπορέσουμε να πιέσουμε τις κυβερνήσεις, το Υπουργείο και στην Ακρότικα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μόνο το τρακτέρ τους φοβίζει. Προς την περιφέρεια για αποδοχή του αιτήματό σας για να συζητηθεί ως μοναδικό θέμα το αγροτικό έχει γίνει μόνο από εσάς ή γενικά από όλους τους αγροτικούς συλλόγους? Ναι. Μετά την κινητοποίηση που έγινε στην Πτολεμαϊδα με αφορμή της αποζημιώσης του παγετού του 2021 όσο αφορά το προμαθητικό στάδιο, ο Σύλλογος μας οργάνωσε πορεία, κατέθεσε ψήφισμα και στο Δήμο Εορδαίας, αλλά και στο Δήμο Αμιντέως. Στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε θέσει τα αιτήματα. Πέρασε ομόφωνα και από τα δύο συμβούλια. Για το Δήμο Αμιντέως που ήμουν παρόν, μπορώ να το βεβαιώσω ότι ψηφίστηκε. Ωστόσο, από την περιφέρεια δεν μας ήρθε ούτε καν απάντηση. Καμία απολύτως ενημέρωση. Καμία όχληση από εκεί και πέρα όσον αφορά ό,τι πιέσεις και να γίνανε κρούμε σε πρώτες μεσές. Το μόνο που είχε γίνει μετά τις κινητοποιήσεις του Φεβρουαρίου, θυμάστε κύριε Λιάση, είσαστε αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, είχε γίνει μια συζήτηση για τα αγροτικά ζητήματα ως πρώτο θέμα. Θυμάστε πολύ καλά ότι η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τη δαμόκλειο σπάθη του χρόνου πίεζε τους ομιλητές να τελειώσουν γιατί υπήρχαν και άλλα θέματα. Ωστόσο, μετά το ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου και εκείνα τα αιτήματα που τέθηκαν τότε και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης που μας είπε ότι θα μας ενημερώσει για το τι θα γίνει στη σύσκεψη που θα παραβλεθούν και αγρότες αλλά και μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Αθήνα, έκτοτε δεν υπάρχει καμία απολύτως ενημέρωση. Και στο αίτημά μας, προκειμένου να συγκληθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως ενημέρωση. Όχι, πόσο μάλλον να συγκληθεί το αίτημα το οποίο είχαμε θέσει. Ενημερώσω ως αντιπρόεδρος στο Περιφερειακό Συμβούλιο
και να ξαναζητήσω να τεθεί το αίτημά σας να γίνει μια συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα το αγροτικό, να μην έχουμε περιορισμό χρόνου, ούτως ώστε να ληφθούν εκεί οι σοβαρές αποφάσεις. Γιατί πράγματι το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το ανώτερο όργανο δημοκρατικού προγραμματισμού και αποφάσεων και πολύ ορθά είπε ο παλιός συνάδελφός μου από το 2003 ο Δήμαρχος Βερμίου ότι είναι αδιανόητο σε αυτή την περιοχή, στη Δυτική Μακεδονία, να μεταφέρονται τα φρούτα σε άλλες περιφέρειες για μεταποίηση. Ένα ζήτημα διαχρονικό, δεν υπάρχει καμία σοβαρή πρωτοβουλία και δεν υπάρχει καμία σοβαρή εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Πέρα από αυτό το θέμα που θα το θέσω στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εγώ θέλω να σταθώ στα θέματα που προέκυψαν. Ο Δήμαρχος είπε πράγματι ήταν μια χρυσή ευκαιρία να αποδειχθεί πόσο ευαίσθητη είναι η διατροφική αλυσίδα με τον πόλεμο. Δυστυχώς όμως, κύριε Δήμαρχε, μάλλον εκμεταλλεύτηκαν και τον πόλεμο και παρότι στην αρχή οι τιμές των αγροτικών προϊόντων εκτοξεύτηκαν, σήμερα οι τιμές των αγροτικών προϊόντων είναι κάτω του κόστους. Ακόμα και τον πόλεμο εκμεταλλεύτηκε όλο το σύστημα, ούτως ώστε οι τιμές των προϊόντων των αγροτικών σήμερα να πονούνται κάτω του κόστους. Έχουν ξεφύγει οι τιμές όλων των προϊόντων που αφορούν την παραγωγή, το κόστος παραγωγής, η τιμή όμως του πουλούμενου προϊόντος όχι μόνο δεν έχει αυξηθεί, αλλά πουλούν χωρίς καθορισμένη τιμή και θα αποφασίσουν οι έμποροι τι θα δώσουν στους αγρότες. Και πολύ ορθά το είπε ο Σάκης ότι είναι αδιανόητο η τιμή του προϊόντος να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από τη τιμή πώλησης στον αγρότη.